Είπα ότι μία σειρά από μέτρα, τα οποία έχουν ένα κυρίως χαρακτήρα συντήρησης, αλλά ενδεχομένως και ανάδειξης τμήματων του κτήματος, βρίσκονται ήδη προς έγκριση των πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχουμε κάνει δηλαδή σχετικό έτοιμο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Περιμένουμε την υπογραφή της σχετικής απόφασης προκειμένου να προχωρήσουν. Άρα λοιπόν αυτά είναι μία σειρά από πράγματα τα οποία θα γίνουν άμεσα. Το δεύτερο το οποίο αποτελεί άμεσο προγραμματισμό μας είναι να προχωρήσουμε στην ίδρυση του μελισσοκομικού μουσείου, του Μουσείου Μελισσοκομίας. Και σε αυτό είμαστε αρκετά όρημοι, έχει προχωρήσει η συνεργασία. Θέλουμε να δούμε ακριβώς το πλαίσιο με το οποίο γίνει. Ελπίζουμε ότι θα εμπλακούν στο σχέδιο αυτό και η περιφέρεια και ο Δήμος και επομένως να υπογράψουμε σχετικές προγραμματικές συμβάσεις. Αλλά νομίζω ότι και αυτό προχωράει αρκετά καλά και μπορούμε να το επιταχύνουμε. Είναι σημαντικό, όπως είπα, ακόμα να συνεχίσουν οι εκπαιδεύσεις που γίνονται και ενδεχομένως και να διευρυνθούν. Ορισμένες από αυτές μαθαίνω ότι πάνε εξαιρετικά καλά και παρουσιάζουν ενδιαφέρον, κυρίως στα ζητήματα της φυτοπροστασίας. Και είπαμε να εξετάσουμε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει συνολικά, όταν θα δούμε συνολικά το θέμα της γεωργικής εκπαίδευσης, την δυνατότητα ίδρυσης κάποιας σχολής εδώ. Αυτό όμως θα το κάνουμε με ορθολογικά κριτήρια, δηλαδή θα πρέπει να καλύπτονται πραγματικά εκπαιδευτικές ανάγκες για τους παραγωγούς μας, και οι οποίες θα πρέπει να χρειάζονται και θα πρέπει να ενταχθούν και σε ένα συνολικό σχεδιασμό για την εκπαίδευση που θα κάνει το Υπουργείο μας, καθώς θα ξαναδεί μία σειρά από τέτοιες δομές. Αλλά σας είπα αυτό γύρω στις αρχές του επόμενου έτους. Κύριε Βορύδη, έχετε επισκεφθεί αρκετές φορές την περιοχή μας εδώ, την Αρκαδία και την Τρίπολη, την πρωτεύουσα του νομού. Είναι ένας παραγωγικός νομός. Πολλά τα προβλήματα που είχαν οι αγρότες παραγωγοί αυτή τη χρονιά με τις καιρικές συνθήκες. Πάγος έκαψε κεράσια και βύσινα, αλλά όπως φαίνεται, το ΕΛΓΑ δεν μπορεί να αποζημιώσει, όπως λέγεται, αυτές τις καταστροφές. Έχετε ακούσει για το θέμα, θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη? Κοιτάξτε, έχω ακούσει για το θέμα. Εξετάζουμε τις δυνατότητες που θα μας δώσει ο ΕΛΓΑ και ο κανονισμός. Από περιοχή σε περιοχή και από αίτιο σε αίτιο ποικίλουν. Από εκεί και πέρα, αφού τελειώσει ο ΕΛΓΑ τις εκτιμήσεις του, θα δούμε τι άλλες δυνατότητες και τι άλλα εργαλεία υπάρχουν για να ενισχύσουμε τους παραγωγούς μας. Πάντα εξαντλούμε κάθε νομική δυνατότητα που έχουμε, προκειμένου να διατηρήσουμε τον παραγωγικό ιστό. Καταλαβαίνουμε τις πιέσεις που δέχονται οι παραγωγοί μας και από τα κλιματικά αίτια και από ακραία φαινόμενα. Στο βαθμό που μας επιτρέπει η νομοθεσία, θέλουμε να βρισκόμαστε κοντά μας. Κάποια οικονομική στήριξη, κάποια νέα προγράμματα που θα μπορούν να ενταχθούν οι αγρότες παραγωγή μας, κάποιες εξελίξεις? Κοιτάξτε, νέα προγράμματα στο καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Εκεί πρέπει να πω ότι υπήρχε η δυνατότητα, η νομική δυνατότητα υπήρχε, να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θα συνδέεται με τις αποζημιώσεις εξαιτίας ζημιών που προέρχονται από ακραία φαινόμενα. Το μέτρο αυτό, παρότι προβλέφθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, είναι μέτρο που μπήκε στο πρόγραμμα το 2014, εν συνεχεία έγινε επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης να το αφαιρέσει και να το αφήσει χωρίς χρήματα. Τώρα λοιπόν στο καινούριο πρόγραμμα θα το ξαναβάλουμε και θα το δώσουμε και χρήματα, γιατί αυτό αποτελεί μια πρόσθετη δυνατότητα για καλύψεις προς τους παραγωγούς μας. Κύριε Βορύδη, σε πρόσφατο ρεπορτάζ που είχαμε στην περιοχή του Δήμου Τρίπολης, στην περιοχή της Μελιάς και του Κάψια, μιλήσαμε με παραγωγούς, με αγρότες που καλλιεργούν κλωστική κάναβη. Μας είπαν ότι οι επενδυτές έχουν δείξει ενδιαφέρον, επενδύσουν μεγάλα ποσά, 500 εκατομμυρίων ευρώ συγκεκριμένα μας είπαν, για να γίνει επεξεργασία του προϊόντος και να παραχθούν διάφορα προϊόντα. Αλλά μας είπαν η νομοθεσία και όλες αυτές τις τροπολογίες που υπήρξαν δυσκολεύουν λίγο αυτό το έργο. Αν αναφέρεστε στην τελευταία αλλαγή την οποία έκανα, η αλλαγή αυτή θα έλεγα αντιφέτως αποσαφηνίζει το τοπίο και παίρνει μια κατεύθυνση την οποία θεωρώ ότι την είχε και η προηγούμενη νομοθεσία. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα όριο επιτρεπόμενης τετρακαναβιοβιόλης, του THC, το οποίο είναι η ψυχοτρόπα ουσία που υπάρχει στην κάναβη, και το όριο αυτό κατά βάση είναι μέχρι 0,2. Έτσι είναι τώρα, μετά την αλλαγή, έτσι ήταν και πριν. Επίσης, είναι σαφές ότι η υπέρβαση του ορίου αυτού πάνω από το 0,6 οδηγεί στο να χαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο προϊόν ως ναρκωτικό και να γίνεται δίωξη με τον νόμο περί ναρκωτικών. Υπήρχε μία ενδιάμεση περιοχή από το 0,2-0,6, το οποίο η προηγούμενη νομοθεσία την είχε λίγο γκρι. Σε αυτό θεωρώ ότι η ασάφεια άφηνε κινδύνους και για τους παραγωγούς, αλλά και δυσκολίες στο πώς θα προσδιοριζόταν, να το πω, το αν αυτή η υπέρβαση του ορίου οφείλεται σε κλιματικά αίτια ή σε κάτι άλλο.
προκειμένου να λήξει αυτή η αμφισημία, καταργήσαμε αυτή την ενδιάμεση περιοχή και είπαμε ότι το όριο είναι το 0,2. Που ακούγεται ότι θα έρθουν αλλά και στην περιοχή της Τρίπολης, αλλά έχουμε ακούσει και σε άλλες περιοχές. Κάθε επένδυση καλοδεχούμενη. Αλλά όλες οι επενδύσεις έχουν τις προϋποθέσεις τους, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται, τους κανόνες τους και πρέπει να γίνονται με αυτούς τους κανόνες.